1-2, 1-2, τεστ, τεστ, 1-2. Εντάξει, Γιάννη μου. Εντάξει, πάμε. Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε μετά από μια εβδομάδα περίπου που λείψαμε για διάφορους λόγους. Δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήνη του ήχου, πώς λέει ο Χαρίλαος, το καγκουρό της Αυστραλέζικης ή Αυστραλιανής, εσύ Γιάννη. Θα κάνει παρέμβαση άμα δεν το πω σωστά. Αυστραλέζικης, να πάρω το ρίσκο. Τέλος πάντων, το καγκουρό της Αυστραλέζικης Παύλα Αυστραλιανής ηχοληψίας του Λίμπερο 107,4 Ιωάννη Ζάτσης, ο οποίος είναι φόλα Αυστραλία στο Μουντιάλ που θα ξεκινήσει 6 και σήμερα. Και τι έχουμε στον όμιλο, Περού, Γαλλία, Δανία. Εύκολα, τους τρώω μια χαπιά τους κάνουμε αυτούς. Αν και το Περού το συμπαθούμε. Αλλά θα περάσουμε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Έχουμε ετοιμάσει δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερες και οι δύο, και το όποιο ρεπορτάζ υπάρχει σήμερα για τον ποδοσφαιρικό, μπασκετικό, βολεϊκό και όχι μόνο Ηρακλή. Μέχρι τις 8, παρέα με τον χορηγό μας τον Καρφόπουλο, με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, τα ιταλικά του διακοσμητικά, Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που με αντικατέστησαν αυτές τις μέρες. Εδώ ουσιαστικά 4 εκπομπές χάσαμε, γιατί υπήρχαν και αγώνες μπάσκετ, υπήρχαν και απεργίες και όλα αυτά. Την καλησπέρα στο φίλο τον Μπάμπη που λέει: θέλουμε Χαρίτο να έχουμε πάθει στέρηση αύριο. Αύριο πρώτα ο Θεός θα τον χρειαστώ κι εγώ, γιατί κι εγώ έχω πάθει στέρηση. Και από ώρα για μπλε πάθαμε στέρηση, γιατί μια εβδομάδα για διάφορους λόγους δεν ήμασταν εδώ. Την καλησπέρα μου στον θηλυκό πληθυσμό της ώρας για μπλε, που είναι και μεγάλος, στη φίλη μου τη Μαριλίζα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτές τις μέρες και για τώρα, για το ενδιαφέρον σου, να είσαι καλά. Τώρα που με ρωτάς για το πότε θα πάρω άδεια, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα τα βάλουμε κάτω, θα δούμε τα θέματά μας, θα δούμε και το πρόγραμμα του Ηρακλή, που... Νομίζω τώρα που το λέω έτσι φωναχτά, που το σκέφτομαι και το μοιράζομαι μαζί σας, 23 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά είναι η πρώτη, και αρχές Αυγούστου, κάτι 2 με 13, 3 με 13 Αυγούστου, κάπου εκεί, θα είναι η προετοιμασία εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στα 3-5 πηγάδια, που θα γίνουν και εκεί φιλικές αναμετρήσεις. Έχει ο Θεός, μέχρι τότε, ακόμα στον Ιούνιο βρισκόμαστε και πρέπει να τα δούμε βήμα-βήμα, γιατί μέχρι τον Αύγουστο πολλά θα καταγράψουμε μπροστά μας. Την καλησπέρα μου και στη φίλη την Νατάσα, την φιλόκαλη όπως λέει ο φίλος μου Χαρίλαος, που είναι και σήμερα κοντά μας, και αυτή ανέμενε να επιστρέψει η ώρα για μπλε που επέστρεψε σήμερα. Γιάννη μου, τι βλέπουμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικός δεύτερος, μπασκετάκι, 15-14, κάτι τέτοιο. Για όσους έχουν 15-17 ο Παναθηναϊκός μπροστά, για όσους έχουν ασχοληθεί και στοιχηματικά. Αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι είχα αρκετούς λόγους να εκνευριστώ, όπως και εσείς φαντάζομαι. Αλλά okay, εκνευρίστηκα μέσα μου και μόνος μου τις περισσότερες φορές. Και κυρίως έχει να κάνει με όλο αυτό, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θα το πω το, αν και ο Καραγκιόζης είναι ήρωας, δεν είναι Γιάννη μου ο Καραγκιόζης. Δεν μας τέσσε τίποτα. Τέλος πάντων, όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι, ας με συγχωρέσει και ο ίδιος ο Καραγκιόζης, με τις σκέψεις για αναδιάρθρωση τώρα. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ μου, okay, να το προοδεύσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά μην το κάνουμε χειρότερο από τα μούτρα μας. Μην το κάνουμε. Και άμα είναι να το κάνουμε, ας το κάνουμε του χρόνου. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ, να διανοηθώ το τι θα λέω κάθε μέρα, τι θα έλεγα μάλλον, γιατί δεν θα γίνει, από ό,τι φαίνεται, πάλι καλά, το τι θα έλεγα κάθε μέρα αν περνούσε μία αναδιάρθρωση τώρα που έλεγε Super League 1, Super League 2, Β' Εθνική, Γ' Εθνική. Θα σήμαινε ότι η Ηρακλής θα ήταν στη Β' Εθνική, δηλαδή στην τρίτη τάξη κατηγορία. Δηλαδή, τα ίδια... Δεν θα άλλαζε κάτι. Δεν θα άλλαζε κάτι στο πόσες κατηγορίες θα έπρεπε να ανέβεις για να παίξεις Super League. Θα άλλαζε τα ονόματα. Θα σου λέγανε είσαι Β' Εθνική. Θα χαιρόσουν εσύ, αλλά
θα ξέρεις ότι ουσιαστικά θα ήσουν τρίτη εθνική. Τέλος πάντων, το λέω έτσι για να το πω, γιατί από ό,τι φαίνεται ο περίφημος μπαμπούλας της FIFA και της UEFA τον θορύβησε τον κύριο Βασιλιάδη, ώστε να πάρει πίσω αυτή τη σκέψη, τουλάχιστον για τώρα, για να την κάνει πράξη από του χρόνου. Από του χρόνου δηλαδή να υπάρχουν 10 ομάδες στη Super League 1, άλλες 10 ομάδες στη Super League 2 και μετά δεν ξέρω πόσες στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική. Βέβαια, αν αυτό γινόταν τώρα, καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε όλο το καλοκαίρι να ήμασταν με πορείες, με συγκεντρώσεις, με μηνύσεις, με δικαστήρια, γιατί δεν θα δεχόμασταν τον Ηρακλή να το δούμε σε καμιά άλλη κατηγορία πέρα από τη Super League 1. Στο top 10. Ο Ηρακλής είναι ούτως ή άλλως στο top 6 της Ελλάδος, με τις 3 Θεσσαλονίκη και τις 3 των Αθηνών, δεδομένο. Ό,τι και να γίνει, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά θα ήταν κύριο αίτημά μας όλο το καλοκαίρι και οι εκπομπές θα ήταν αυτές που θα έπρεπε να είναι για τον Ηρακλή Super League 1. Του χρόνου μπορεί να γίνει και το ίδιο, έτσι. Δηλαδή, να μην τα έχει καταφέρει αγωνιστικά ο Ηρακλής από τη Β' Εθνική να πάει στη Super League. Χτύπα ξύλο, αν και ο στόχος είναι να ανέβει, γιατί μιλάμε για τον Ηρακλή. Και πάλι, αν μπούμε σε μια διαδικασία το επόμενο καλοκαίρι αναδιάρθρωσης, ξανά στους δρόμους. Ξανά με πορείες, ξανά με διαμαρτυρίες, ξανά με μαραθώνιες εκπομπές, ξανά με μηνύσεις, ξανά με αγωγές, ξανά με δικαστήρια, ξανά με το ένα. Γιάννη μου, συνηθισμένοι είμαστε σε όλα αυτά. Για απέτηση για Super League 1. Γιατί? Γιατί εκεί ανήκει ο Ηρακλής. Γιατί εκεί πάντα ήταν, γιατί ποτέ δεν έπεσε αγωνιστικά. Είναι γνωστά σε όλους. Και πλέον δεν υπάρχει Έλληνας που να κάνει το αντίθετο από αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια έλεγε, έλα μωρέ, τους γραφικούς καλά να πάθουνε, τα κάστρα πέφτουν από μέσα, δεν τους φταίει κανένας, ας ρημάξουν εκεί στα βοσκοτόπια. Τώρα οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, ακόμα και οι χειρότεροι εχθροί που λέει ο λόγος, λένε ότι εδώ υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής ουδέτερη ομάδα, όποια θέλετε βάλτε εσείς, ουδέτερη ομάδα, που να λέει ότι εμείς κάνουμε πάλι αυτό που κάναμε στον Ηρακλή. Είναι παράδειγμα ο Ηρακλής. Και αυτό το 80-11-17 είναι τατουάζ στο ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον. Όχι στα χέρια μας μόνο και στις καρδιές μας, σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. 1980-2011-2017. Άμα θέλετε να βάλετε και άλλες ημερομηνίες, βάλτε. Εμείς εδώ θα είμαστε. Η ΠΑΕ μπαίνει σε διαδικασία εκαθάρισης. Όλα αυτά που πρέπει να γίνουν ξεκίνησαν να γίνονται. Οι επαφές, οι ζυμώσεις, οι συζητήσεις, και να δημιουργηθεί και αυτό που προτάθηκε πρόσφατα και από την Αυτόνομη Θύρα 10, η επιτροπή που θα μπει στη διαδικασία να βρει άμεσες λύσεις, είτε αυτές οι άμεσες λύσεις είναι πολυμετοχικότητα, είτε είναι η έβρεση επενδυτή, χρηματοδότη, που θα μπει άμεσα και θα βάλει τα ωραία του τα λεφτά. Πλέον νομίζω ότι είμαστε όλοι έμπειροι, ανεξαρτήτως ηλικιών. Νομίζω ακόμα και ο 16χρονος είναι έμπειρος. Και από το να μην καούμε στον οποιοδήποτε χι επενδυτή που θα έρθει και θα έχει μια άμεση και γρήγορη επιτυχία, και το να μην πιστεύουμε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, το να έχουμε πάντα καβάτζα, το να έχουμε πάντα μικρό καλάθι, το να είμαστε πάντα προκατηλημένοι, όχι κακοπροαίρετοι, έχει διαφορά. Προκατηλημένοι, συνεσταλμένοι, προετοιμασμένοι, καχύποπτοι καμιά φορά, δεν ξέρεις. Και πάνω απ' όλα να μην βιαζόμαστε να καούμε εύκολα, γιατί το έχουμε πάθει ούκο λίγες φορές. Και επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, τώρα δεν το λέω για να σας συμβουλέψω, εγώ είμαι ο τίποτα για να συμβουλέψω τον οποιοδήποτε, αλλά το λέω κυρίως και για τον εαυτό μου. Επίσης θα πρέπει, εγώ το έχω κάνει πράξη τα τελευταία χρόνια και
κάποιες φορές με βοηθάει, κάποιες όχι, στο να είμαι ήρεμος, ψυχικά και πνευματικά. Στο να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να πιστεύουμε ό,τι ακούμε, ό,τι διαβάζουμε με το παραμικρό, χωρίς να το ψάξουμε πάρα πολύ. Και επίσης, στο να ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι μας γίνεται. Για παράδειγμα, ακούω αυτές τις μέρες και με χαρά διαβάζω δηλώσεις του Παύλου του Μυροφορίδη που θέλει πάρα πολύ να επιστρέψει στον Ηρακλή. Και λέω με χαρά γιατί είναι ευχής έργων, έτσι. Το ξέρουμε όλοι, η συμπάθεια είναι δεδομένη, το έργο του είναι δεδομένο, έχει ανεβάσει τον Ηρακλή, έχει ανεβάσει τον Απόλλωνα να σμήνει δύο φορές, έχει ανεβάσει τον Άρη με τα έργα του, με τις πράξεις του. Υπάρχει όμως και ένα αλλά που λέει ότι και ο Μυροφορίδης θα πρέπει να έχει ένα σημαντικό μισθό και για να γίνουν αυτά που θέλει να γίνουν σε όλες τις ομάδες που πηγαίνει πρέπει να υπάρχουν και σημαντικά χρήματα. Η ερώτηση είναι στον εαυτό μας. Έχουμε και τα δύο αυτή τη στιγμή? Αν τα έχουμε, προχωράμε. Αν δεν τα έχουμε, δεν τρελαινόμαστε, κρατάμε τη δήλωσή του, χαιρόμαστε για αυτήν, αλλά πρέπει να δούμε και το αν μπορεί να γίνει. Με τον μπάσκετ τι γίνεται, ρωτάει ένας φίλος μου. Φίλος της εκπομπής και φίλος μου τόσα χρόνια εδώ. Τι γίνεται, έλατε. Είναι μια συνάντηση να γίνει την ερχόμενη Τρίτη μεταξύ του Δρακόπουλου και του Χατζικυριακίδη. Να τα βάλουν κάτω να αποφασίσουν. Να τα βάλουν κάτω να αποφασίσουν αν αρχικά όντως δίνουμε τα χέρια και προχωράμε, γιατί κατά τα άλλα δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε μια μεταγραφή, ούτε μια συμφωνία, ούτε μια ανακοίνωση. Το παραμικρό, το μόνο που διαβάζουμε και ακούμε αυτές τις μέρες είναι ονοματολογία και τίποτα παραπάνω. One blade breaking my heart. One blade tearing me apart. This is the way I'm not do anything for you. You take away my money. You take away the double. Θανάση μου, πόσο μου έλειψες να ξέρεις. Ούτε τον Κάρι, ούτε τον Λεμπρόν. Στα φρύδια μου τους γράφω αφού έχω ματαλόν. Βέβαια, ωραίο το στιχάκι σου Θανάση μου, αλλά το ματαλόν δεν τον έχεις ακόμα. Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση. Ενδιαφέρον υπάρχει, οι δηλώσεις έχουν γίνει, οκ. Okay. Θέλει ο ματαλόν να έρθει, θέλει ο Ηρακλής το ματαλόν. Ανακοίνωση δεν έχω δει και γενικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε ένα καλό στον εαυτό μας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είπα νωρίτερα από την εμπειρία κυρίως του ποδοσφαίρου για την ψυχική μας και πνευματική μας έτσι ηρεμία, ειδικά το καλοκαίρι που έχει και ζέστη, είναι να ασχολούμαστε μόνο με αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, με χαρά θα δώσω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιάννη Ορφανό, που έχει ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα συνεχίσει να είναι ο νέος προπονητής του Βολεϊκού Ηρακλή. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Και εκμεταλλεύομαι το παράδειγμα για να πω. Καλός ότι... παίκτης ο Ματαλόν πάντως. Καλός παίκτης, ναι. Καλός παίκτης. Να είναι και με τη φανέλα του Ηρακλή αν έρθει, γιατί το κακό που γίνεται κότς τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ είναι ότι παίρνουμε όσους μας έχουν κερδίσει και έρχονται στον Ηρακλή και δεν μπορούν να κερδίσουν από αυτούς που χάραμε την προηγούμενη χρονιά. Ναι, φοβερό. Δυστυχώς η ομάδα δεν έχει. Δηλαδή, βλέπεις εσύ ένα παιδοσφαιριστή που πέρυσι μας έκανε ζημιά και λες τον θέλω. Ναι. Και τον έχεις και είναι πολύ χειρότερος από αυτόν που έβλεπες πέρυσι ως αντίπαλος. Και λες τώρα. Ναι, ναι. Ας ελπίσουμε όμως ότι φέτος η ομάδα θα ανέβει στην Α1. Μακάρι, το λέμε 8 χρόνια το περιμένουμε, 3 χρόνια το λέμε με τα λεφτά του κυρίου Δρακόπουλου. Ας ελπίσουμε ότι αυτή θα είναι και η χρονιά. Το παράδειγμα σου, coach, θα το χρησιμοποιήσω γιατί για τις άλλες ομάδες δεν με νοιάζει η ώρα για μπλε, με ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Τρελαινόμαστε πάρα πολύ με το άκουσμα της οποιαδήποτε είδησης. Εγώ, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχω αποφασίσει τον Γιάννη Ορφανό, τον Χ. Γιάννη Ορφανό, να τον βγάλω στον αέρα όταν έχει υπογράψει, όταν έχει ανακοινωθεί. Και όχι να το ρωτήσω, coach, θα υπογράψεις, coach, θα ανανεώσεις,
coach θα συναντηθείς με τη διοίκηση, πώς τα πάμε? Είναι πολύ καλύτερο τώρα που τελειώνουν όλα να μιλάμε, γιατί είναι και το δεδομένο. Γιατί στη διαφορετική περίπτωση, φαντάζομαι, coach, συμφωνείς μαζί μου, δεν υπάρχει δεδομένο. Υπάρχει ένα θα και υπάρχει ένα αν. Ναι, ακριβώς, και με βγάζεις και από τη δύσκολη θέση στο να απαντάω αυτές τις υποθετικές ερωτήσεις. Οπότε τώρα που είναι χειροπιαστά αυτά τα πράγματα και είναι δεδομένα και έχουμε τελειώσει, ναι. Συνεχίζουμε για τέταρτη χρονιά ουσιαστικά. Είναι τέταρτη, ε? Είναι τέταρτη. Είναι 3,5 μετά από το μισό με Χρήστο Πάτρα? Ναι, είναι 3,5. Ναι. Δηλαδή είναι αρκετός καιρός, υπάρχει πλέον... Η διοίκηση του Ηρακλή έχει δείξει εμπιστοσύνη, με εμπιστεύτηκε ουσιαστικά. Αν γυρίσω πίσω την πρώτη χρονιά, δείχνει αυτή την εμπιστοσύνη της κάθε χρόνο. Και εγώ αυτό το πράγμα το εκτιμώ πάρα πολύ στον Ηρακλή, και είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και έχουμε δείξει ότι η ομάδα βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία. Νομίζω ότι είναι όλα αυτά τα στοιχεία το οποίο με κάνουν και μένω στην ομάδα. Πόσο σπουδαίο είναι τώρα, το εκμεταλλεύομαι αυτό που μόλις είπες, πόσο σπουδαίο είναι να γνωρίζεις ότι η διοίκηση ξεκινά από σένα? Είναι αυτό, δηλαδή είναι μεγάλο υπόθεση. Εντάξει, αυτό λέω, ότι δείχνει το πόσο εμπιστεύεται η διοίκηση σε μένα και ότι θέλουν να, άμα δεν είναι, αυτό που συζητάγαμε, ότι θέλανε να ξεκινήσουν μαζί να κάνουμε το σχεδιασμό και όχι μόνοι τους. Είναι βασικό αυτό που λέω, δηλαδή, το όχι μόνο. Γιατί παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό ότι γίνονται σχεδιασμοί από ομάδες. Ναι, ότι θα σου φέρω εγώ αυτούς τους παίκτες και παίξε μπάλα εσύ. Οι διοικήσεις κάνουν το σχεδιασμό και οι προπονητές έρχονται μετά πάνω σε μια σημαία. Αυτό το πράγμα εμείς είπαμε και προσπαθούμε να το χτίζουμε μαζί από την αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και σύμπνοια μεταξύ μας. Και τα χνότα ταιριάζουν εδώ και 3,5-4 χρόνια. Ακριβώς. Και δεν δουλεύει κανένας μεμονωμένα, αλλά πάμε σε συνεργασία με τη διοίκηση. Και είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό, το ότι με εμπιστεύετε για ακόμα μια χρονιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ηράκλειος είναι μεγάλη ομάδα. Δεν χρειάζεται πλέον να το λέμε. Είναι μεγάλο σωματείο, είναι πολύ ιστορικός σύλλογος. Οπότε η φανέλα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και το έδειξε και πέρυσι μετά. Όσα μικρά ή μεγάλα κατάφερε να πετύχει με τα όσα όπλα είχε στη διάθεσή του. Ακριβώς. Νομίζω ότι πέρσι φτάσαμε, όχι νομίζω, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι πέρσι φτάσαμε, η ομάδα έπαιζε στα όρια της, έφτασε στα όρια της, έφτασε να παίξει ένα τελικό κυπέλου και με budget, που λέμε ότι με budget το χαμηλότερο, ένα από τα χαμηλότερα μάλλον, όχι το χαμηλότερο, ένα από τα χαμηλότερα της κατηγορίας. Που δεν αποκλείεται να είναι τα δεδομένα και παρόμοια, μπορεί και πιο δύσκολα. Και τώρα να ανοίξουμε μια κουβέντα, έτσι να ενημερώσουμε, coach, και με την δική σου εμπειρία και τις πληροφορίες που έχεις για το τι Α1 θα τα περιμένουμε από εδώ και πέρα. Γιατί πέρυσι υπήρξε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που είχαν τα διαστημόπλια και όλοι οι άλλοι παλεύαν όπως μπορούσαν. Ο Ηρακλής με ένα από τα πιο χαμηλά. Τώρα προκύπτουν. Δεν ξέρω αν είναι διαστημόπλια, αλλά προκύπτουν και άλλες ομάδες με δύναμη. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός με χρήματα, που πάει και παίρνει αυτούς που παίρνει και το έδειξε και πέρυσι που σώθηκε. Όπως είναι η ΑΕΚ με χρήματα που ανεβαίνει και μπαίνει δυναμικά. Και εδώ βλέπουμε μια κατάσταση για τον Ηρακλή που πάνω κάτω, σύμφωνα με τα όσα έχει μεταφέρει και η διοίκηση, αν δεν γίνει κάτι το τρομερό, να έρθει για παράδειγμα ένας επενδυτής και να πει Γιάννη Ορφανέ, πάρε 5 ξένους. Δεν περιμένω, αυτό το πράγμα δεν το περιμένω στον Ηρακλή. Θα είμαστε, εντάξει, στα δύσκολα πάλι στο ακριβώς, οικονομικό. Δεν θέλω να... Δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Αλλά λέγοντας αυτά, όντως μιλάμε για ένα πρωτάθλημα πολύ πιο δύσκολο από το περσίνο. Μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό και μια ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται οικονομικά εύρωστες στις και δύο ομάδες. Βλέπουμε την ΑΕΚ έχει κάνει ήδη... 3 μεταγραφές έχει ανακοινώσει και ακόμα είναι αρχές Ιουνίου και έχει ανακοινώσει ήδη 3 ξένους. Και ο Παναθηναϊκός, που όλοι ξέρουμε ότι έχει αναλάβει τον Ερασιτέχνη καινούριος πρόεδρος με χρήματα και ο οποίος έχει πει ότι θα υποστηρίξει οικονομικά πάρα πολύ την ομάδα. Αυτό εμάς το έργο μας το κάνει δύσκολο φέτος. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πέρυσι. Εμάς που μας έχει ανοίξει η όρεξη για τετράδες, κύπελα και τέτοια, έτσι. Ακριβώς. Το για να πεις οχτάδα, οκ. Αλλά... Ουσιαστικά για να κρατήσουμε τα κεκτημένα μας, ναι. Αυτό το πράγμα έχει αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας.
Και γι' αυτό γιατί έχουν μπει και άλλες ομάδες. Και πέρα από τη Σύρο και πέρα από την Κηφισιά, οι οποίες πάντα κάθε χρόνο παρουσιάζουν ένα άκρος ανταγωνιστικό. Παραδοσιακά, ναι. Παραδοσιακά, ακριβώς. Το ξέρουμε αυτό. Φέτος πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα, αλλά αυτό από μόνο του δεν μπορεί να συμβεί. Καλώς ή κακώς, ο Ηρακλής δεν υπάρχει ένας επενδυτής, δεν υπάρχει ένας μεγάλο επιχειρηματίας. Ο Ηρακλής στηρίζεται σε μεμονωμένες προσπάθειες ανθρώπων που κάνουν, που δίνουν χρήματα από τον κόσμο, που κι αυτός όσο μπορεί βοηθάει και το βόλιο. Στα διαρκεία, στα εισιτήρια, στο οτιδήποτε. Και το ποδόσφαιρο και το βοηθάνε. Όλα. Εντάξει, σίγουρα αυτό το ότι τρέχουμε και τρέχουμε. Η διοίκηση προσπαθεί να τρέξει, να φέρει χορηγούς, να καλύψει το περσινό budget, γιατί όλες οι ομάδες έχουν κάποια ανοίγματα. Καμία ομάδα, και ακόμα και οι μεγάλες, δεν έχουν κλείσει ακόμα το περσινό budget. Μιας και το αναφέρεις, coach, να το σημειώσουμε εδώ, να θυμίσουμε μάλλον ξανά ότι πριν από ένα μήνα περίπου είχε γίνει η συνέντευξη τύπου από τον κύριο Καλατζίδη από τη διοίκηση, που είχε αναφερθεί σε ένα ποσό περίπου 48.000 ευρώ που είχε μέσα και το προπονητικό team. Προφανώς, ναι, για να ακούμε τον Γιάννη Ορφανό, για να έχουμε και Στέφανο Νανά ανανέωση, προφανώς έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα αυτό. Έτσι, ναι, απλά το αναφέρω γιατί είναι σημαντικό να καταγραφεί. Ακριβώς. Σιγά σιγά τακτοποιούνται και όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες. Και των αθλητών που πρέπει να γίνει. Ναι. Ακριβώς. Των αθλητών με τη σειρά αρχίζουν και τακτοποιούνται. Εντάξει. Αλλά αυτό γίνεται με τεράστια προσπάθεια. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Και αυτό γιατί άμα μείνουμε στο ότι πέρσι φτάσαμε τελικό, φτάσαμε εκεί, φέτος για να το ξαναπετύχουμε αυτό το πράγμα με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό, πολύ δυνατούς φέτος, δηλαδή έχουν εξοδέψει αρκετά χρήματα και από ό,τι λέγεται θα εξοδέψουν και ακόμα περισσότερα, για να κρατήσουμε τα κεκτημένα την είσοδό μας, η τετράδα, πεντάδα, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αλλά με σωστό σχεδιασμό και με τη διοίκηση και με τον κόσμο στο πλευρό, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αποδείξαμε και φέτος ότι δεν είναι το budget αυτό που κάνει πάντα τη διαφορά. Ναι, πολλές φορές αποδείχθηκε. Πολλές φορές αποδείχθηκε. Και αποδείχθηκε κάτι άλλο, ότι δεν κάνουν και οι ξένοι πάντα τη διαφορά. Και εδώ έρχεται η επόμενη ερώτησή μου. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να φέρει 4 ξένους, μπορεί η ΑΕΚ να φέρει 4 ξένους, μπορεί ο Ηρακλής να έχει έναν με δύο, αλλά να είναι και καλύτερος. Δεν το ξέρουμε, γιατί ο ελληνικός κορμός του είναι τέτοιος που φαντάζομαι εμπνέει. Δεν είναι πανάκια οι ξένοι. Εντάξει, έχουμε δει πάρα πολλούς ξένους. Ο Παναβοχαϊκός τερμάτισε φέτος στην 8η θέση, αν δεν κάνω λάθος, και άλλαξε περίπου στους 6 ξένους. Δηλαδή, χάθηκε. Αυτό λέω. Δεν είναι πανάκια οι ξένοι. Οι ξένοι μπορεί να σου κάνουν όντως. Δηλαδή, αν γίνει ένας, πολλά παιδιά μάλλον, πολλοί Έλληνες το φωνάζουν ότι δεν είναι χειρότερα από τους ξένους. Νομίζοντας ότι θα πάρουμε ένα ξένο, ότι πήραμε το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, ή πήραμε ένα παιχταρά. Όχι, και αποδεικνύεται στο τέλος ότι υπάρχει κάποιος καλύτερος Έλληνας. Αυτή είναι η διαπίστωση δικιά μου, αλλά πάντα υπάρχουν κάπου που μπορεί να θέλεις όντως να κάνεις διαφορά και δεν μπορεί να καλυφθεί η ελληνική αγορά, δεν μπορεί να καλύψεις αυτό που θέλεις από την ελληνική αγορά. Mm-hmm. Σίγουρα εκεί πέρα χρειάζεται η ενίσχυση ενός ξένου. Μην ξεχνάμε πέρσι ότι πέρσι πλέγαμε να πάμε για άκρος ελληνικό και τελευταία στιγμή, λόγω του ότι δεν βρίσκαμε που μπορούσε να μας καλύψει, ήρθε ο Μπάιρον Φέρκουσον, ο οποίος ήταν μια value for money για μας μεταγραφή. Χωρίς πάρα πολλά χρήματα, μας έπαιξε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό βέβαια πάντα οι ξένοι είναι και αναλόγως στο τι χρήματα ξοδεύεις και το τι περιμένεις να πάρεις. Κότς, μιας και μιλάμε γι' αυτό και βάσει των κοινών αποφάσεων, γιατί όπως είπες νωρίτερα, μαζί με τη διοίκηση παίρνουμε τις αποφάσεις για το στήσιμο της ομάδας, για τους παίκτες που θα έρθουν κτλ. Να υποθέσουμε ότι πάμε σε διατήρηση του ελληνικού κορμού και βλέπουμε μετά τις όποιες μεγάλες, μικρές πινελιές θα γίνουν για το ρόστερ. Θα χτιστεί, δεν βιαζόμαστε να χτίσουμε την ομάδα. Δηλαδή, ναι, πρέπει να χτίζεται η ομάδα βήμα προς βήμα. Προτεραιότητά μας είναι τα παιδιά που μας ενδιαφέρουν εμάς. Ο κορμός ο δικός μας, ο ελληνικός, τα παιδιά που εμπιστευτήκαμε και όντως απέδωσε. Έχουμε ήδη κάποια παιδιά που είναι δικά μας ακόμα. Εντάξει. Θέλουμε να παραμείνουν κάποιοι από το βασικό κορμό. Εντάξει, δεν μπορεί να μείνουν όλοι οι παίκτες, ναι, αλλιώς δεν θα κάναμε καμία λογική. Λογικό, ναι. Και στα κενά τα οποία εγώ διαπίστωσα ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, εκεί να γίνουν οι διορθωτικές. Αλλά σκοπός μας είναι αρχικά
ένας προς ένα, τα παιδιά που μας ενδιαφέρουν από πέρσι και που μας κάνανε τη διαφορά στο πρωτάθλημα να παραμείνουν στην ομάδα. Κατανοητό. Και να ξεκινήσουμε από μία βάση και όχι από το μηδέν πάλι. Ναι. Επίσης κάτι σημαντικό και ένα πλεονέκτημα που έχουμε. Ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να χτίζουμε ξανά την ομάδα από το μηδέν. Υπάρχει ένας κορμός και μπορούμε αυτό να έγινε ξεκινήσουμε... πέρυσι, έτσι, το να φέρω μια εξάδα. Ναι. Ακριβώς, να παραμείνει αυτή και να ξεκινήσουμε από πιο ψηλή βάση και όχι από το μηδέν. Και σιγά σιγά πάνω σε αυτό με κάποιες προσθήκες να χτίζουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε κάπου την υπέρβαση, βρεθεί κάποιος άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι και μας δώσουν κάποια χρήματα να κάνουμε μια υπέρβαση, ευχαρίστως θα μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει ο κορμός αυτός που συζητάμε. Μια ερώτηση που σκέφτομαι κάθε καλοκαίρι αν θα την κάνω, αλλά πάντα την κάνω, με διαφορετικό τρόπο, είτε είσαι εδώ στο στούντιο είτε τηλεφωνικά, είναι για τους στόχους. Ξέρω ότι η απάντηση είναι οι δύο τελικοί, το ξέρω. Ξέρω ότι η απάντηση είναι οχτάδα και βλέπουμε, και αυτό το ξέρω. Φέτος θα ακούσω κάτι διαφορετικό ή όχι? Είναι λίγο νωρίς να θέσουμε στόχους. Είναι νωρίς. Πραγματικά πολύ θέλω μάλλον, να ναι. δω. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλω πραγματικά να δω λίγο πώς θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι οι ομάδες, το τι θα... πώς θα γεμίσουν τα ρόστερ τους και μετά να έχω μια σαφή εικόνα για το τι θέλουμε και το πού θα στοχεύσουμε εμείς. Πάντα τελειώνοντας τα ρόστερ των ομάδων, αρχίζουμε και βάζουμε ένα στόχο. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Ξέρουμε ότι ακόμα δεν έχουν συγκροτήσει ομάδες, ούτε και εμείς οι ίδιοι. Ναι. Αν δεν συγκροτήσουμε ομάδα, δεν μπορούμε να θέσουμε στόχο. Οπότε, επιθυμία να... θα εκφράσουμε πάντα αυτή την περίοδο, μάλλον παρά στόχο, έτσι. Εγώ η επιθυμία μου είναι να κρατήσουμε τα περσινά κεκτημένα. Δεν είναι άσχημο, για αρχή. Αυτή είναι η δικιά μου. Και βάση δεδομένων θα είναι και πολύ επιθυμητό. Και κάθε χρονιά αυτό λέω, να προσπαθούμε να κρατάμε τα κεκτημένα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια επιθυμία που έχω. Τώρα, με την ολοκλήρωση του δικού μας ρόστερ και τον αντιπάλο μας, μετά θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το πού ακριβώς θέλουμε να στοχεύσουμε και σε ποια θέση κοιτάμε όλοι. Θα κοιτάει όλη η ομάδα. Γιατί αυτό λέω. Όταν στοχεύουμε κάτι, το στοχεύουμε όλοι. Σωστά. Όλη η ομάδα πρέπει να βλέπουν το ίδιο. Από τον παίκτη, τον προπονητή, τη διοίκηση, το φροντιστή, το φυσιοθεραπευτή, όλοι. Έτσι όλοι πρέπει να έχουμε τον ίδιο στόχο. Να ευχηθώ ακόμα καλό... και δημοσιογράφοι. Ακόμα και δημοσιογράφοι. Ακόμα, ε. Ναι, βέβαια. Ναι. Και η ώρα για μπλε, τον ίδιο στόχο έχει, να το ξέρετε. Ναι, ναι. Δεδομένο, δεδομένο. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Εντάξει, ξεκούραση είναι τώρα, ναι. Το ξεκούραση όπως θέλει, σωματική, πνευματική... Υπάρχει περισσότερη σωματική... Η ξεκούραση, λιγότερη πνευματική. Καλή προετοιμασία μυαλού τότε. Καλή προετοιμασία ακριβώς. μυαλού. Καλή προεργασία ακριβώς. σε ό,τι έχετε αναλάβει από εδώ και πέρα. Και νομίζω πιο απελευθερωμένος και με την ανανέωση έτσι, του συμβολέου βαδίζετε και ακόμα πιο διαφορετικά. Ναι, ισχύει. Και εγώ να ευχηθώ ότι όλα θα θέλω να πάνε όλα καλά. Και ότι εύχομαι ότι και του χρόνου θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και στα ψηλά πατώματα της Α1. Προετοιμασίες τέτοια αργούμε, έτσι. Αργούμε. Κοντά στα, μετά την 15 Αυγούστου. Πάντα. Το Βόλε είναι από τα τρία μεγάλα, είναι το τελευταίο χρονικά που μας απασχολεί. Χρονικά, ναι. Και αυτό γιατί μας το επιτρέπει το πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει πιο αργά από τα άλλα πρωτάθλημα. Σωστά. Coach, ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Να σε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Γιάννης Ορφανός στην συνέντευξη, την πρώτη που δίνει εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, μετά την υπογραφή, μετά την ανανέωση, μετά την ανακοίνωση. Ανακοινώθηκε τις μέρες που δεν είχαμε εκπομπή και ο Στέφανος Ωνανάς. Επίσης να του ευχηθούμε καλή δύναμη. Τέταρτη σεζόν για τον Γιάννη Ορφανό. Γερός να είναι, να μπορέσει μαζί με όλη την ομάδα να καταφέρει όσα όλοι μας επιθυμούμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε για όλα αυτά που επιθυμούμε, παλικάρια μου καλά και κορίτσια μου, χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται πολύ σκόπος, πολύ υδρότας, πολύ αίμα, πολύ και ένα τραγούδι. Δεν θα το βάλουμε Γιάννη, καλή είναι Dire Straits. Χρειάζονται και χορηγοί, χρειάζονται και διαφημίσεις που πρέπει να πάμε, έτσι δεν είναι Γιάννη μου. Και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με ένα διαφορετικό θέμα, ενδιαφέρον, αλλά... Είναι μέσα στο
πώς να το πω, στο κλίμα υπερηφάνειας θα καταλάβετε. Σε λίγο ξανά. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Για τα μηνύματά σε FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό blueliberopapakiyahoo.gr. Μεγάλη μου καλησπέρα να φτάσει μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον καλό μου φίλο το Θόδωρο που λέει Γιώργο εδώ παρόν και εγώ σ' ακούω, στο τέλος Ιούνιο θα βρεθούμε από κοντά για σουβλάκι. Άντε με το καλό Θόδωρέ μου, στο Κιανόλευκα στο χώρι, την πατρίδα σου να έρθεις να μας τιμήσεις από τα USA και να μιλήσουμε φυσικά για Ηρακλή. Από τα USA θα πάμε Θεσσαλονίκη, αλλά θα το πάμε λίγο νοερά μέσω Camp Nou, μέσω Βαρκελόνης και θα μιλήσουμε για κάτι που έγινε πριν από λίγες μέρες, για το ιατρικό συνέδριο της FIFA στο Camp Nou της Βαρκελόνης. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν εξαιρετικό γιατρό, σε έναν οπαδό του Ηρακλή, σε έναν φίλο χρόνια από τα γήπεδα, τον Λευτέρη τον Στέφα που είναι στην γραμμή μας. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Το περίμενα χρόνια να μιλήσει την ώρα για μπλε και να σου πω γιατρέ μου, καλησπέρα. Καλά είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πρόσφατα, μου επιτρέψεις τον ελληνικό? Εννοείται. Βρέθηκες σε ένα συνέδριο μαζί με άλλους 4.000 γιατρούς ή είναι το νούμερο υπερβολικό? Καλά διαβάζω εδώ. Δεν είναι υπερβολικό, απλά αφορά όλη την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο γιατροί, είναι εργοφυσιολόγοι, είναι γυμναστές, τα είναι ψυχοθεραπευτές, αλλά πάντα έχουν όλοι εξειδίκευση στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Και ήταν ένα συνέδριο που είχες και εσύ μεταξύ υπολείπων κάποιες ομιλίες στο Camp Nou σε μια ημερίδα που προφανώς κράτησε, δεν ξέρω, μια εβδομάδα, ήταν εκεί πόσες μέρες? Είναι τρεις ημέρες. Τρεις ημέρες. Το συνέδριο διαρκεί τρεις ημέρες. Είναι ουσιαστικά το λέγεται ισοκινητικό συνέδριο της FIFA. Δεν αφορά όμως μόνο την ισοκίνηση, αφορά όπως είπαμε όλο το ποδόσφαιρο. Και μέσα σε τρεις μέρες πραγματεύονται όλα τα καινούργια επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν, μοιράζεται δηλαδή η γνώση, έτσι ώστε όλοι μέσα από αυτό το συνέδριο να γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά τους. Και είχε την ευκαιρία, φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοί σου εκεί, από πόσες χώρες είναι αυτό? Παγκόσμιο είναι. Παγκόσμιο, δεν έχει, έτσι. Δηλαδή τώρα... Πολλές. Οκ, okay, ναι, μην μπαίνουμε σε αριθμό. Ακριβώς. 4.000 νομίζω το νούμερο τα λέει όλα γενικά αυτές τις τρεις μέρες του Camp Nou. Μα για να γίνεται στα επίσημα του γηπέδου. Μέσα γιατί στη... δεν υπάρχει συνεδριακός χώρος να κάλυψει τόσο μεγάλο πληθυσμό, οπότε γίνεται μέσα στα επίσημα. Και μπήκε και ο Ηρακλής εκεί. Μέσω εσού. Ο Ηρακλής είναι παντού και στο Camp Nou. Κάναμε και το στιχάκι. Ναι. Ο Ηρακλής είναι παντού. Αλλά είναι και εντυπωσιακή η φωτογραφία, γιατρέ μου, που βλέπουμε το σήμα της FIFA, βλέπουμε ένα άλλο σήμα που τώρα δεν το πολύ καταλαβαίνω τι είναι, μάλλον με τα ιατρικά έχει να κάνει. Βλέπουμε το τεράστιο σήμα του Ηρακλή, βλέπουμε το σήμα της Μπαρτσελώνα, μια ομάδα εκεί του εξωτερικού, της Μπαρτσελώνα, και βλέπουμε και το 80-11-17. Και όλα αυτά σε ένα ιατρικό συνέδριο από έναν και ανώλευκο γιατρό που κουβαλάει πολύ τρέλα προφανώς για να κάνει αυτό που παρουσίασε εκεί, πέρα από το να μιλήσεις για, δεν ξέρω, για αυχένες, για γόνατα, για οτιδήποτε σας απασχολεί, να βάλεις και το 80-11-17 μέσα. Ήταν κάτι που έγινε πάρα πολύ αυθόρμητα, το προηγούμενο βράδυ κιόλας. Δηλαδή το προσέθεσα στο τέλος, κάνοντας ουσιαστικά έναν επανέλεγχο της ομιλίας. Και το έκανα γιατί είχα διαβάσει πρόσφατα για την αναδιάρθρωση, είχα εκνευριστεί και έχοντας και τη FIFA στο μυαλό μου, το έκρινα σκόπιμο ότι ίσως θα έπρεπε να το προσθέσω στην παρουσίαση. Μιας και λέμε για FIFA, συγγνώμη για διακοπή, υπήρξαν κάποιοι επώνυμοι, επίσημοι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που έδωσαν... Υπάρχουν σαν καλεσμένοι. Παρόν. Ναι, υπάρχουν σαν καλεσμένοι. Όμως είναι κυρίως το κομμάτι το ιατρικό της FIFA, το οποίο είναι πάρα πολύ αναπτυγμένο. Πάρα πολύ όμως. Τι είπες, έτσι πολύ απλή ερώτηση. Ναι, εγώ μίλησα ουσιαστικά για ισοκινητική μελέτη η οποία γίνεται σε αθλητές μετά από συνδεσμοπλαστική του προστίου χιαστού και ουσιαστικά ανέδειξα ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να δουλεύεται και το οποίο έχει υποτιμηθεί κατά κάποιο τρόπο στην καθημερινή πράξη των θεραπευτών που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι.
Και μετά την και μετά ιατρική την... ανάλυση, πώς κόλλησε ο Ηρακλής και το 80-11-17, δηλαδή ποια ήταν η αναφορά η δική σου, γιατί ήταν και αρκετοί ξένοι εκεί, προφανώς δεν γνωρίζουν τα πάντα. Η αναφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι απλά υπάρχει αυτή η ομάδα, υπάρχει αυτός ο συμβολισμός με τους αριθμούς. Δεν μπορούσα να δώσω πολλές προεκτάσεις, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ο χώρος τέτοιος. Έτσι, είναι ένα επιστημονικό συνέδριο και πρέπει να έχουμε και την ανάλογη σοβαρότητα. Καλά, και η αναφορά μόνο και η εικόνα είναι, είναι δυνατή. Έτσι, πολύ, δεν το συζητάμε. Αντιδράσεις υπήρξαν μετά? Όχι, δεν υπήρχαν. Αντιδράσεις του στυλ. Υπήρχαν κυρίως από το ελληνικό κοινό και όχι. Καλά, αυτό, αυτό ήταν αναμενόμενο. Αυτό ήταν αναμενόμενο και νομίζω πολλοί σε ενόχλησαν με την καλή την έννοια αυτές τις μέρες για αυτή την ενέργεια. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ο εκνευρισμός έφυγε? Ο εκνευρισμός, όχι. Παραμένει και νομίζω θα παραμένει γιατί δεν δεν βλέπουμε φως σε αυτό το κομμάτι. Είναι γνωστά. Τι να πω. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Ίσως θα πρέπει να... η αντίδραση να είναι η μαζικότερη. Mm-hmm. Το κομμάτι αυτό του συμβολισμού, τέλος πάντων, της εικόνας αυτής που έχει αναδημοσιευθεί, είναι ότι όλοι πρέπει να το προβάλλουμε αυτό το κομμάτι της αδικίας. Όπως είναι, μπορεί δηλαδή, ο καθένας. Ναι. Ακριβώς. Όπως μπορεί ο καθένας, γιατί πρέπει να γίνει η σημαία του συλλόγου πλέον. Δεν έχουμε άλλα κομμάτια, αλλά παρά μόνο το ότι είμαστε οι πιο αδικημένοι στον ελληνικό αθλητισμό. Και νομίζω πλέον, γιατρέ μου, είναι και το έχουν αποδεχτεί άπαντες στην Ελλάδα. Είτε πολύ είτε λίγο. Έτσι, αυτό το διαβάζουμε πλέον καθημερινά, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να, νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε να δεικνύουμε αυτό το κομμάτι της αδικίας. Να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε πλέον, από αυτά που έχουμε χάσει βέβαια, αλλά ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω κάποιες προσπάθειες που γίνονται ειδικά στο κομμάτι του Γυμναστικού Συλλόγου. Mm-hmm. Για αποζημιώσεις, για κυνηγητό, για οτιδήποτε, έτσι. Οτιδήποτε, ναι. Mm-hmm. Τα στηρίζω μόλις με τις δυνάμεις και εύχομαι να έχουμε γρήγορα κάποια αποτελέσματα, γιατί το καλοκαίρι είναι, όσο και αν φαίνεται μακρινό, είναι ό,τι γίνει θα γίνει αυτό το μήνα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πορεύεται μέσα στον χρόνο. Είναι πολύ δύσκολος ο Ιούνις, πολύ δύσκολος. Και αν δεν γίνει, όπως σωστά λες, τον Ιούνιο αυτά που πρέπει να γίνει, μετά θα έχουμε δύσκολο και Ιούλιο και Αύγουστο και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι απαραίτητα να γίνουν όλα αυτά. Με τις εκαθαρίσεις, με τις μάχες, με τα δικαστήρια, με οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με τον Ηρακλή. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον κύριο Βαγγέλη Τσίμου που μας ακούει από τον μπασκετικό Ηρακλή. Σε περιμένει το Σάββατο. Εντάξει, για όσους δεν γνωρίζουν, εγώ το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Επαναλαμβάνω, από την Κερκίδα και μετά έγινε αυτό που έγινε και μπράβο του. Και ένας γιατρός που είναι παντού. Έτσι δεν είναι, γιατρέ μου? Εννοείται. Και τον Ηρακλή όχι απλά τον έχουμε στην καρδιά μας, τον έχουμε στην οικογένειά μας, τον έχουμε στον περίγυρό μας, το διαφημίζουμε παντού και νιώθουμε ουσιαστικά εκπρόσωποι του. Και αυτή η μικρή Μπαρτσελόνα πήρε μια γεύση επιτέλους, έτσι, για το τι εστί ο μεγάλος Ηρακλής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτήν την εμπειρία μαζί μας και σε ευχαριστώ και εγώ ως Γιώργος για αυτό που έκανες, γιατί ξέρεις, αυτά τα μικρά είναι που μας κρατάνε όλους μας, τα μικρά που για κάποιους είναι πολύ μεγάλα, γιατί έχουμε τραβήξει όσα έχουμε τραβήξει. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ. Το συνέδριο καλά πήγε? Εντάξει, μια χαρά. Ωραία, όλα καλά, έτσι. Όλα καλά. Ευχαριστώ. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Ένα εκατομμύριο και βάλε. Ένα εκατομμύριο. Να είσαι καλά, γιατρέ μου. Ευχαριστώ. Yeah. Καλό βράδυ. Ο κύριος Λευτέρης Στέφας, ο γιατρός που μας μίλησε, βέβαια πούμε ότι βρέθηκε και ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, ο γιατρός του ποδοσφαιρικού και μπασκετικού Ηρακλή, στο δίδυμο με τον κύριο Μανόλογλου, που βρέθηκε και ο συγκεκριμένος στο... ήταν ένας από τους 4.000 που ήταν εκεί. Ο κύριος Στέφας βέβαια πήρε αυτή την απόφαση να διαμορφώσει το... πώς το λέμε, Γιάννη μου, slide. Πιτσιρικάς, δεν λέγαμε, βάλε τα slides να δούμε καμιά ταινία. Έτσι δεν το λέμε, υπό καμιά κοτσάνα. Το διαμόρφωσε λοιπόν, έβαλε το σήμα του Ηρακλή, έβαλε το 80-11-17.
και σε ένα ιατρικό συνέδριο μέσα στο Camp Nou της Βαρκελόνης, πούλησε την τρέλα του, γιατί αυτό έκανε, και μπράβο του. Το μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 43-40, τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, έχει λίγα δευτερόλεπτα. Στο ποδόσφαιρο έχει κάτι μάτς που μάλλον δεν σας ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Τα μπασκετόπεδα μας ακολουθούν. Νίκος Μοσχοβίτης και Σταμάτης Μουρελής με την εκπομπή Basket City εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Πρώτα Θεός, αύριο θέλω να πιστεύω με τον αδερφό ημών Χαρίλαο θα είμαστε 7 με 8 πιστοί στο ραντεβού μας στην ώρα για μπλε. Ευχές για όμορφο βράδυ, να είστε καλά.